Πάμε για το πρώτο σχόλιο της βραδιάς στην παρέα μας, ο Τόλης Κοντζιάς. Χαίρετε, κυρία μου. Γεια σου, κύριε. Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Είσαι καλά, αυτό είναι ενδιαφέρον. Καιρό έχω να σε ακούσω. Καλά είμαστε, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα, δεν ήταν καλά στο πρώτο τέχνο καθόλου καλά. Mm-hmm. Ήταν σε τραγική κατάσταση, αλλά ένα μάτς διαρκεί τουλάχιστον 2-20 λεπτά. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν ο Ολυμπιακός πάνω κάτω που ξέραμε, το έφτασε το παιχνίδι σε θέση νίκης, θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι παραπάνω, αλλά παιδικά λαθάκια στην τελική ευθεία του μάτς δεν το επέτρεψαν να κάνει το κάτι παραπάνω. Έχασε με 79-77 και έτσι όπως πήγε το παιχνίδι έχασε την ευκαιρία για μια πολύ μεγάλη νίκη. Ποια είναι τα λαθάκια, Τάσο μου, τα παιδικά που είπα? Τα παιδικά λαθάκια είναι ότι όταν είσαι playmaker δεν αφήνεις στα 17,1 να κατεβάσει την μπάλα ο Πίτερς. Την παίρνεις την μπαλίτσα και την με τον ένα στάρεις, τον άλλο τρόπο. Την μπασάρεις, κάνεις λάθος, θα την πάρεις εσύ. Δεν έχει καμία δουλειά εκεί το τεσάρι να πάρει την μπάλα. Χάθηκαν σχεδόν 10 δευτερόλεπτα από τη φάση. Ναι. Okay. Ναι, γιατί και δεν ήταν 24. Ναι, αυτό ήταν 17,1. Ναι, την μπάλα την πήρε ο Γκος στα 7 και κάτι. Μέχρι να φύγει, δεν λες καλά που έκανε και σουτ, δεν έκανε και προσπάθεια. Εντάξει, δεν θα χρεώσω και τον Μιλουτίνο, αλλά ο Μιλουτίνο είχε ένα follow που δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε. Αν δεις τη φάση προσεκτικά, επειδή την είδα 2-3 φορές τώρα πριν βγω στο... εγώ έχω την αίσθηση ότι... Φοβήθηκε μη μπει μέσα. Όχι, όχι, έχω την αίσθηση ότι πήδηξε, το πούλησε η μπάλα, πήδηξε σε λάθος χρόνο. Όχι, νομίζω... Όχι. Όχι. Νομίζω ότι δεν την υπολόγισε σωστά την μπάλα. Εντάξει, δεν μπορεί να του δώσει ευθύνη η ευθύνη. Όχι, εντάξει, οκ. Okay. Χτύπησε δεύτερη φορά στη Στεφάνη. Ναι. Εκεί πάλι. Στη βάση. Πούμε ότι ο Γκος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Οκ. Okay. Μην τον χρεώσουμε τον άνθρωπο ότι φταίει αυτός για όλα. Και προφανώς και όχι. Χάθηκε ένα παιχνίδι το οποίο ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο, αλλά λέμε ότι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός έτσι όπως πήγε ευκαιρία, το παιχνίδι, ναι, θα μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω, τώρα θα ήταν αυτονίκη, θα ήταν παράταση, θα ήταν το κάτι παραπάνω, αλλά έγινε ένα λάθος το οποίο απαγορεύεται να γίνει. Δηλαδή είναι κανόνας του μπάσκετ στα 17,1, εκεί την μπάλα θα πάρει το playmaker, ο κοντός να καθοδηγήσει τι θα κάνει το σύστημα, τι έχουν φτιάξει, τι έχει πει ο Μπαρτζόκας, τι έχει πει ο ένας, τι έχει πει ο άλλος, να φτιάξει πράγματα. Όταν πάει μπάλα σε αυτά κομμάτια, σου λέω πάλι καλά που έγινε σουτ και δεν ήθελε και πολύ μάλιστα να μπει η μπάλα μέσα. Ο Μπαρτζόκας έκανε την κλίση και έβγαλε το walk-up στα 5 λεπτά πριν από το τέλος. Σε όλο το μάτς ή έβλεπες κι άλλα, Τάσο? Έλα, όχι, τον Ολυμπιακό έβλεπα μόνο. Α, έβλεπες μόνο τον Ολυμπιακό? Ναι. Τι έλεγα, κάτι έλεγα τώρα γιατί ξεχάστηκα, γιατί βλέπα τώρα λίγο τις Ζαλγίρες, ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός στο πρώτο. Ναι, για το walk-up. Ναι, ναι. Ο walk-up, ο οποίος είναι, αν όχι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού. Απλά στην παρούσα φάση βγάζει πολύ κούραση. Ναι, αυτό λέω, ότι βγάζει πολύ κούραση, είναι ο άνθρωπος φορτωμένος, έπαιξε παγκόσμιο, παίζει συνέχεια, παίζει 30 λεπτά, 30 λεπτά με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν καλός. Και ήταν ένας λόγος που έχασε έτσι εύκολα ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό στο τέλος της κυπελλίας στη Δευτέρα. Σήμερα δεν ήταν καλός και αυτό έως ένα σημείο πλήγωσε την ομάδα. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο στο τέλος να φτάσει το παιχνίδι σε θέση νίκης και να μην μπορέσει τελικά για τη λεπτομέρεια που είπαμε. Η μία φάση έχει να κάνει αυτό που σου είπα. Πιο πριν ο Ολυμπιακός έχει χάσει 2-3 rebound, τα οποία αν μου πεις, αν δεν γράφει την ιστορία, παίζουν και άλλοι είναι πολύ καλοί. Και εγώ που είμαι Φενέρ, την βλέπω να πηγαίνει στο παραφόρτ. Δηλαδή, ναι. Την βλέπω να πηγαίνει στο παραφόρτ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μια καλοδομημένη ομάδα η οποία έχει περιθώρια βελτίωση, έχει πολύ υλικό. Είχε και αυτό το πρόβλημά της για να μην λέμε μόνο των ελληνικών ομάδων με τον Πιέρο, ο οποίος δεν έπαιξε στο δεύτερο μήχρονο. Ο Πιέρο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης της Φενέρ στο πρώτο μήχρονο και βεβαίως στην τελική ευθεία του μάτς, και όχι μόνο στην τελική ευθεία, ήταν καταπληκτικός ο Γιώργος Παπαγιάννης. Ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό πήρε την απόφαση να πάει στην Φενέρ και σήμερα έδειξε κάτι από τη μεγάλη του ποιότητα, ένα παιδί το οποίο
το λέμε πάρα πολλά χρόνια ότι έχει σουτ σαν βολή, σαν πέναλτι, έβαλε μεγάλο σουτ στην τελική ευθεία του μάτς και βεβαίως και στην τελευταία φάση βοήθησε πολύ ώστε η μπάλα, το σουτ, η προσπάθεια μάλλον του Κόντι Γουλιάμς να μην βρει τον στόχο. Ο Ολυμπιακός αυτό που περιμένει είναι να γυρίσουν και οι τραυματίες του, δηλαδή να αυξήσει την ποσότητά του και ο Μακίση και ο Σίγμα, γιατί έπαιξε σήμερα ο Παπα-Νικολάου στο 4, που ο Παπα-Νικολάου όχι ότι δεν είναι για το 4, αλλά για το 4 Ολυμπιακός έχει υπολογίσει και έχει δώσει λεπτά για το Σίγμα. Ο άνθρωπος βέβαια είναι τραυματίας και ο Ολυμπιακός περιμένει τους τραυματίες του να κάνει, όπως είχε πει και ο Γιώργος Μπαντζόγας, καλύτερη προπόνηση και να προχωρήσει πιο δυνατός. Εντάξει, υπάρχει το θέμα με το σκοράρισμα που αναφέρεται συνεχώς, αλλά πρέπει να περιμένουμε πρώτα να είναι ο Ολυμπιακός πλήρης. Αυτό λέει ο προπονητής. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε έναν προπονητή τεράστιας αξίας όπως είναι ο Μπαντζόγας και πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη σε έναν οργανισμό όπως ο Ολυμπιακός, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έχει τρυπήσει το ταβάνι και έχει τρυπήσει όχι ένα ταβάνι, δύο και τρία ταβάνια μαζί. Τόλι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τα σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ και καλησπέριζουμε Χρήστο Ρομπόλη. Χαίρετε. Γεια σας, φάγαμε και τον Πίτερ Νάλιτ σήμερα. Θα δούμε, μήπως μπει λίγο πιο μετά. Μήπως μπει πιο μετά, εντάξει, οκ. Λοιπόν, χαλάλη σου, Χρήστο μου, χαλάλη σου, τι να σε κάνω. Έναν σε έχουμε. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έχει, καλά, προφανώς δύο όψεις για τον Ολυμπιακό. Το πρώτο έδειξε ο Ολυμπιακός πόσο κακά μπορεί να παίξει, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή, η εικόνα του δεν απήχε και πάρα πολύ από τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό, με την Αρμάνη που είχε τα ζητήματα, τα πολλά τα επιθετικά. Αυτή τη φορά έχει πολλά και αμυντικά και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως με την έλλειψη ενέργειας. Στο δεύτερο μέρος ήταν ο Ολυμπιακός, ο οποίος θύμισε την ομάδα την περσινή, κυρίως όχι τόσο στην άμυνα που βελτιώθηκε και έφτασε στα σχετικά καλά φετινά στάνταρ της ομάδας, γιατί ο Ολυμπιακός αμυντικό πρόβλημα δεν έχει ως τώρα, αλλά θύμισε την ομάδα την περσινή στα επιθετικά στάνταρ της, δηλαδή πολύ γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, καλές αποστάσεις, καλό διάβασμα, σωστές επιλογές, ευστοχία που ερχόταν από δημιουργία και μέσα προς τα έξω και έξω προς τα μέσα. Γενικά φαντασία στο επιθετικό παιχνίδι, γρήγορες εκτελέσεις, κίνηση μακριά από την μπάλα, όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή που πέρσι τον Ολυμπιακό τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν. Προφανώς νομίζω το θέμα στο τέλος ήταν περισσότερο ενεργειακό, γιατί όταν τρέχεις και κυνηγάς όλο το παιχνίδι, αυτός ο κίνδυνος πάντα ελοχεύει, δηλαδή να ξεμείνεις από δυνάμεις εκεί που είσαι στο μετέχνιο για να περάσει μπροστά. Ο Ολυμπιακός έχασε κανένα δύο ευκαιρίες για να πάρει το ψυχολογικό προβάδισμα και να περάσει μπροστά, γιατί φαινόταν και φαινόταν πολύ άγχωμένος όπου πλησίαζε ο Ολυμπιακός. Στο τέλος νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε και την κακή επιλογή για μένα του Γκος, ο οποίος θα μπορούσε εκεί πολύ εύκολα απλά να υψώσει την μπάλα στο Μιλουτίνοφ για να καρφώσει. Δηλαδή ήταν εντελώς μόνος στο Μιλουτίνοφ. Ναι. Ήταν προκλητικά μόνος. Ακριβώς. Ακριβώς. Και έκανε κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή ούτε που λένε σέντρα, ούτε σουτ, κάτι τέτοιο. Θόλωσε εκεί μπροστά. Ναι, είδε το παίχτη να βγαίνει πάνω του. Έκανε αυτό το καντήλι, τέλος πάντων, με την ελπίδα να μπορέσει. Ήταν μια εύκολη πάσα, δηλαδή δεν ήταν κάτι δύσκολο να τη δώσει στο Μιλουτίνοφ και τελικά η αναπήδηση δεν βοήθησε το Μιλουτίνοφ, ήταν και άτυχος αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός, γιατί αν είχε ας πούμε μια πιο νορμάλ αναπήδηση ήταν ίσως λίγο καλύτερος ο συγχρονισμός του άλλου του Μιλουτίνοφ, ο οποίος νομίζω και αυτός ξεγελάστηκε και στην αρχή πήγε κάτι σαν follow. Πήγαινε καρφώς την ακουμπήση. Την μπάλα πέρα τώρα. Η μπάλα να πηδάει πάνω. Δεν είμαστε στο NBA. Την πιάνεις και την καρφώνεις. Είσαι ο Μόναχος και στέλνεις το μας παράταση. Ήταν ένα γενικότερο, ξέρεις, κακή στιγμή για όλους εκεί. Σωστό. Δεν ξέρω μήπως ο Μιλουτίνοφ φοβήθηκε εκεί ότι αν άγγιζε την μπάλα μπορεί ενδεχομένως να ήταν εκπρόθεσμο και η δική του παρέμβαση να έκανε το καλάθι εκπρόθεσμο. Από αυτό και μόνο. Αλλά δεν ξέρω. Τώρα εκείνη την ώρα είναι σε κλάσμα δευτερολέπτου. Είναι και δύσκολο να εξηγήσουμε. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι σε ένα ακόμα παιχνίδι υποχρεώνεται να κλείσει πάρα πολύ το rotation, γιατί πολύ απλά αρκετοί παίχτες δίνουν αυτά που μπορούν. Και δεν αναφέρω μεταξύ του walk-up, ο οποίος ο άνθρωπος δικαιούται, έχει ξεθεωθεί και σήμερα έπαιξε λιγότερο από ποτέ, αλλά για κάποιο λόγο, γιατί δεν ήταν καλά ούτε εκτελεστικά ούτε οργανωτικά. Αλλά ας πούμε νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν είδαμε πάλι Λούτζι καθόλου. Δεν είδαμε Λούτζι καθόλου, δεν είναι καλά. Πάπα Στανούλη δεν είδαμε καθόλου. Το rotation ήταν. Το λέω για το Λούτζι, γιατί και στο προηγούμενο μάτι. Ναι, στο ντέρμπι, ναι. Ζερό, μιλάμε. Ζερό, ναι, αυτό λέω. Ζερό, ζερό. Δηλαδή ούτε καν να δώσει 5 λεπτά ξεκούραση, παιδί μου. Ναι. Και όχι μόνο Λούτζι, 4 λεπτά ο Λαρετζάκης, δηλαδή πολύ μικρό rotation. Στο δεύτερο μήχρονο έβγαλε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι με 7 παίχτες και είναι πάρα πολύ νωρίς μέσα σε σεζόν να παίζει όλο το δεύτερο μήχρονο ο Πίτερς και ο Παπα-Νικολάου και να παίζει ένα παίχτης ο οποίος έκανε ένεση γιατί είχε τενοντίτητα και σε 62 ο Μιλουτίνοφ. 20 λεπτά στον αγώνα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να ζορίζεται τόσο πολύ η ομάδα για να καταφέρει να βγάλει ας πούμε αυτά τα θέματα. Γιατί αυτό συμβαίνει πολύ απλά επειδή
και ο Μπαρτζόκας κλείνει το rotation, δεν εμπιστεύεται ακόμα συγκεκριμένους παίκτες όπως ο Μπραζδέκης ας πούμε, που έδωσε πράγματα κάποια λίγα στην επίθεση αλλά στην άμυνα ήταν και πάλι πολύ μακριά από το επίπεδο της υπόλοιπης ομάδας και γι' αυτό νομίζω τον πάρκαρε στον πάγκο. Ο Σίγμα έχουμε φτάσει Νοέμβριο, ο Ολυμπιακός έχει παίξει, σήμερα ήταν το 12ο παιχνίδι, έχει παίξει μόλις σε 3. Δεν ξέρω πραγματικά ο παίκτης πότε θα μπει, πότε θα μπορέσει να βρει ρυθμό. Και ο Μπαρτζόκας, επειδή τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζει όλα ως must win, δεν πρόκειται να πει θα βάλω το σίγμα μέσα για να προσαρμοστεί. Ίσως το πρωτάθλημα, αλλά και εκεί δύσκολο το βλέπω, γιατί με 8 ξένους στο ρόστερ υπάρχει ένα θέμα. Γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται περισσότερους παίχτες και να πάρει πράγματα περισσότερα από τους διαθέσιμους, αλλά και ενδεχομένως να κάνει κάποιες προσθήκες. Δηλαδή, δυσκολεύομαι πολύ να βρω πώς όλη τη χρονιά αυτά τα δύο πολύ βαριά κορμιά που έρχονται και από παγκόσμιο, ο Μιλωτίνοφ και ο Φάλ, θα αντέξουν. Όπως επίσης και πώς θα βγάλουν όλη τη χρονιά δύο χειριστές, γιατί δύο χειριστές έχει ο Ολυμπιακός, εφόσον ο Λούτζης παρκάρεται στα τελευταία παιχνίδια και δεν παίζει ούτε ένα δεκάλεπτο έτσι να δώσει μια ανάσα με τον Γκος και τον Γουόκα, πώς θα βγάλει ο Ολυμπιακός όλη αυτή τη χρονιά με αυτούς τους δύο παίχτες. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το σκεφτεί κάπως καλύτερα αυτό ο Ολυμπιακός, γιατί καλή η βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κάποια πράγματα νομίζω ότι παραμένουν έτσι να προβληματίζουν την εικόνα της ομάδας. Εντάξει, δεν έχασε και κάτι συγκλονιστικό ο Ολυμπιακός. Προφανώς μια ήταν πάντα ήττα, αλλά η Φενέρ είναι ομάδα η οποία είναι δυνάμη διεκδικήτρια. Νομίζω σίγουρα θα είναι στα play-off, ενδεχομένως και στο Final Four. Και θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο για τον Παπαγιάννη, ο οποίος δείχνει σε μια κανονική ομάδα, με κανονικούς playmaker, πόσο μπορεί να βοηθήσει. Προφανώς δεν θα γίνει ο παίκτης στο post που θα καθαρίζει τα παιχνίδια, αλλά και σήμερα έδειξε πόσο καλός είναι σε αυτό το παιχνίδι με το pop-out το λεγόμενο, να βγει ένα στο από μακριά. Και ο Ολυμπιακός για ένα ακόμα παιχνίδι μετά την Παρτιζάν και τον Παναθηναϊκό την πατάει από ψηλό, ο οποίος βγαίνει έξω και σουτάρει τα τρία τρίποτα του Παπαγιάννη δηλαδή στο φινάλι του αγώνα. Και γενικά η παρουσία του, αυτή η απειλή που έδινε από μακριά, ήταν καθοριστική για να γυρίσει πλάστηκα υπέρ της Φενέρ σήμερα, όπως αντίστοιχα ήταν για το Μίτογλου για να πάρει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι στο Σεφ την Δευτέρα, ή όπως λίγο έλειψε να πληρώσει ο Ολυμπιακός ο Σμαέλ Αγγιτζής που έκανε το ίδιο πράγμα συνέχεια και συνέχεια στο πρόσφατο παιχνίδι της Παρτιζάν με τον Ολυμπιακό Σεφ που το πήρε τελικά ο Ολυμπιακός στο φινάλε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Χριστό. Και εγώ παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή κόμπη. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Παναγιώτη Κεφαλά για το παιχνίδι. Παναγιώτη, καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Θα έλεγα ότι είναι ένα μάτς που άφησε ανάμεικτα συναισθήματα για τον Ολυμπιακό, από την άποψη σαφέστατα είναι πολύ οδυνηρός ο τρόπος με τον οποίο χάνει το μάτς στο τέλος, γιατί τεράστιο comeback που έχει κάνει τεράστια ανατροπή όταν παίζεις στη Φενέρ μέσα από το πλήν 16 να γυρνάς και να έχεις και τη διεκδίκηση του παιχνιδιού και να χάνεις με ένα άστοχο φλότερ και ένα άστοχο φόλο που φαινομενικά αν ο Μιλωτίνο φτάνει στο 100% ενδεχομένως θα είχε επιδείξει πιο ψηλά και θα την είχε καρφώσει αλλά και θα βλέπαμε την παράταση τώρα. Απλά ανάμεικτα συναισθήματα από την άποψη ότι είχε ξεκινήσει ο Ολυμπιακός τραγικά, τραγικό ξεκίνημα στο παιχνίδι, δεν βγάζει καθόλου και αυτό που κοστίζει περισσότερο στην ομάδα του Μπαρτζόκα δεν βγάζει αυτό που λένε και στο μπάσκετ το physicality, δηλαδή δεν βγάζει δύναμη με το κορμί, δεν βάζουν τα κορμιά τους υπέρ του Μπαρτζόκα. Και γι' αυτό η Φενέρ κάνει ό,τι θέλει στο παιχνίδι, δεν κάνει σωστά φάουλ. Έχει τελειώσει ημίχρονο με 15 στα 17 δίποντα, που αυτό σημαίνει ότι όλα ήταν σχεδόν lay-up. Και αβίαστα θα λέγαμε και χωρίς πίεση. Παρόλα αυτά, και με την ποιότητα που έχει ο Ολυμπιακός, με βάση την εικόνα που είχε στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα και να έχει κλείσει διαφορά με πολύ μεγαλύτερα από το πλήν 13. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάζει το τσιπάκι. Αυτό το physicality που λένε μπαίνει από τους παίκτες του Μπαρτζόκα, αρχίζουν και σπρώχνουν τους παίκτες του Ιτούδη. Δεν βάζουν τόσο εύκολα τα καλάθια. Βρίσκουν ρυθμό και στην επίθεση και έτσι καταφέρουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι οξύμορο στο συγκεκριμένο μάτς. Για να πούμε, αυτό που κόστησε περισσότερο στον Ολυμπιακό για αυτή την ήττα και όχι να καταφέρει να κλέψει στην ουσία το μάτς, γιατί με βάση την εικόνα θα το κλέψει ο Ολυμπιακός το μάτς, αν το έπαιρνε. Χάνεις όλο το μάτς, δεν έχει προηγηθεί ούτε ένα 0 που λέει ο λόγος. Του κόστησαν τα επιθετικά rebound. Βλέποντας τη στατιστική, τα αμυντικά χαμένα rebound, τα επιθετικά της Φενέρ. Βλέποντας τη στατιστική, η Φενέρ έχει τελειώσει το μάτς με 6 επιθετικά rebound. Και όμως αυτά τα 3 επιθετικά rebound, τα οποία πρέπει να πήρε στο σύνολό του της 5, αν δεν κάνω λάθος, τέταρτη περίοδο μόνο, να είχε βγάλει ένα μάτς ολόκληρο 30-35 λεπτά με τουλάχιστον 1-2 επιθετικά rebound. Αυτά κόστησαν πολύ στον Ολυμπιακό. Αυτά ενώ έβγαζε την άμυνα, και οι βολές, δεν είχε την απαραίτητη συγκέντρωση. Και οι βολές νομίζω στοίχησε, Παναγιώτη.
Είναι βολές... οι λεπτομέρειες είναι εξής από ναι, που κρίνεται ναι, στους δύο ναι. πόντους, είναι οι ναι, δύο βολές. Αρχίζουμε τώρα και κάνουμε την τρίχα τριχιά προφανώς. Ναι, ναι. Έχεις και σε αυτό απόλυτο δίκιο, εφόσον έχει χάσει 6 βολές ο Ολυμπιακός, βέβαια. Και δύο FNR, εντάξει, το λέμε και αυτό. Και δύο FNR. Ναι, ναι. Ναι. Νομίζω όμως ότι αν εξασφάλιζε ο Ολυμπιακός τα αμυντικά rebound τα οποία έχανε και στην αρχή της πρώτης περίοδου, δηλαδή θυμίζω έχει κλείσει τρίτη περίοδος με την ανατροπή του Ολυμπιακού, έχει επιστρέψει, έχει πει για τα καλά στο μάτς. Από το πλήν 13 του ημιχρόνου το κλείνει στον πόντο, ξεκινάει τέταρτο δεκάλεπτο και ο Μότλεϊ κάνει πάρτι κάτω από τη ρακέτα. Εκεί που βγάζει καλές άμυνες ο Ολυμπιακός, βρίσκει με δυσκολία βέβαια, γιατί και η Φενέρ παίζει άμυνα, και κρατιέται επιθετικά, χάνει τα αμυντικά rebound του Ολυμπιακού και δίνει δεύτερες ευκαιρίες στη Φενέρ. Αυτό δίνει και ανάσα στη Φενέρ, αυτό δίνει σαφέστατα και περισσότερες κατοχές στη Φενέρ. Ενώ αν ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει αυτές τις κατοχές, είναι πολύ μικρές λεπτομέρειες, να παίρνει έστω λίγο το momentum, να προσθέσει ακόμη περισσότερη πίεση στην Φενέρμπαχτσε, γιατί όταν σε πλησιάζει ο αντίπαλος στο μάτς, είναι στον πόντο, είναι στο δίποντο, μπορεί να είσαι μπροστά, έχεις πίεση, αλλά δεν είναι τόσο πίεση όσο όταν κυνηγάς το σκορ. Αν ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει σε εκείνο το σημείο, αρχές τέταρτης περίοδου, εφόσον έδειχνε η ομάδα του Μπαρτζόκα ότι είχε δυνάμεις, έτσι, και σημειωτέων με έναν κάκιστο walk-up Ολυμπιακός, νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες του εμφανίσεις του Thomas Walk-up. Βλέπω ότι έχει 5 assist, αλλά τα λάθη που έκανε ήταν εύκολα. Άστοχος στην επίθεση, 0 πόντους είχε στην ουσία και μόλις ένα rebound. Δεν είχε καθόλου κλέψιμο επίσης. Αλλά εκεί θέλω να σταθώ, στο γεγονός ότι έχει κάνει την τεράστια ανατροπή στην τρίτη περίοδο. Αν είχε εξασφαλίσει, πιστεύω εγώ, αν είχε εξασφαλίσει τα χαμένα αμυντικά rebound στην αρχή της τέταρτης περίοδου, είχε πάρει ένα προβάδισμα και πρόσθετε περισσότερη πίεση στη Φενέρ, ενδεχομένως να είχε πάρει και το match. Γιατί είδαμε ότι η Φενέρ ένιωσε την πίεση του Ολυμπιακού. Μπορεί να είχε προβάδισμα 1, 2, ακόμη και 5 πόντων στην τέταρτη περίοδο. Ωστόσο, σε αυτό το επίπεδο, αυτό δεν σου εξασφαλίζει τίποτα. Ούτε στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα που λέει ο λόγος δεν σου εξασφαλίζει τη νίκη. Άμα το θέλουμε να το πούμε λίγο υπερβολικά. Αν είχε λοιπόν εξασφαλίσει αυτές τις κατοχές ο Ολυμπιακός με τα αμυντικά του rebound και παίζοντας σωστά στην επίθεση την οποία έπαιξε καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, ενδεχομένως να ήταν και άλλη ροή του match, να είχε λυγίσει από την πίεση η Φενέρμπαχτσε, να μην είχε πλέον ο Ολυμπιακός, να είχε καλύτερη ψυχολογία και να μην είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι πρέπει να κάνω την ανατροπή, γιατί με συνέχεια πίσω στο σκορ, πρέπει να βάλω ένα σουτ, πρέπει να βάλω για να κρατηθώ στο μάτς. Και δυστυχώς φτάσαμε σε ένα μάτς στο οποίο πήγε στο τελευταίο σουτ. Καλή ήταν η επίθεση, μπορώ να πω. Ενδεχομένως, αν θέλαμε να ζητήσουμε κάτι παραπάνω, θα μου πείτε τώρα 17 τελευταία δευτερόλεπτα, τελευταία επίθεση, Williams Goes με την μπάλα. Ενδεχομένως εκεί να μπορούσε να δείξει ο Williams Goes μια οξυδέρκεια παραπάνω, γνωρίζοντας βέβαια και το χρόνο, εφόσον βλέπω ότι ο Παπαγιάννης έρχεται πάνω, το Μιλουτίνοφ ήταν μόνος του κάτω από το καλάθι. Θα μπορούσε να το πασάρει, γιατί το έχει κάνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κάτι ανάλογο και τον βρήκε το Μιλουτίνοφ. Και να είχε βάλει κάποιο κάρφωμα και να βλέπαμε τώρα παράταση. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν πήγε το φλότερ, δεν πήγε και το φόλο του Μιλουτίνοφ και δυστυχώς ο Ολυμπιακός, παρά τη μεγάλη μάχη την οποία έδωσε, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην ομάδα του Μπαρτζόκα, ερχόταν από ένα κάκιστο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που παίζει ρόλο και στην ψυχολογία αυτό. Όμως έδειξε μια πολύ καλή εικόνα και δεν έδειξε επίσης την κακή εικόνα, για παράδειγμα, του εκτός έδρας με την Αρμάνη, που και εκεί μπορεί να μην έπαιξε καλά και εκεί ήταν πίσω στο σκορ. Ήταν όμως το μάτς και εκεί για 30 με 35 λεπτά, αλλά στο τέλος κατέρευσε. Εδώ δεν είδαμε κάτι τέτοιο, ίσως να είδαμε τον καλύτερο Ολυμπιακό εκτός έδρας μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα, και αυτό μπορεί να το κρατήσει. Σαφώς και θα ήθελε περισσότερους παίκτες ο Μπαρτζόκας, θα ήθελε και το Σίγμα και το Μακίσικ για να δώσει ανάσες στους υπόλοιπους, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν υπέρ του Ολυμπιακού και πλέον με το 3-3, εντάξει, δεν είναι ότι δεν είναι αυτό που λένε δεν πάθαμε και τίποτα, αλλά έφυγε λαβωμένος, αλλά όχι εντελώς, θα μπορούσαν να χειρότερα τα πράγματα με μια πολύ πιο βαριά ήττα, με 2 πόντους. Αυτό μπορεί στο δεύτερο γύρο στην έδρα σου να το καλύψεις κάπως, αν βαθμολογικά είσαι μαζί με τη Φενέρ. Είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.